Αναταράξει με απρόβλεπτε συνέπειε αναμένεται να δημιουργήσουν τα νέα στοιχεία που έρχονται από τη Βρετανία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων για τον κορονοϊό. Όπω ανακοίνωσε ο επικεφαλή Επιστημονικό Σύμβουλο Υγεία τη Βρετανική Κυβέρνηση, το 60% όσων οσιλεύονται στα Βρετανικά Νοσοκομεία για τον κορονοϊό είναι εμβολιασμένοι και μάλιστα και με τι δύο δόσει. Να σημειωθεί ότι στη Βρετανία η εμβολιαστική κάλυψη ανέρχεται στο 68%. Μιλώντα στην τακτική ενημέρωση στην Downing Street, ο Βάλαν παραδέχτηκε ότι κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονό του 60%. Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό είναι πολύ πολύ αποτελεσματικά, αλλά όχι 100% και όσο μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων εμβολιάζεται με τις δύο δόσεις, είναι αναπόφευκτο ένα 10% από αυτούς να βρεθεί σε κίνδυνο και κατά συνέπεια να είναι σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων που και έχουν κάνει το εμβόλιο και καταλήγουν στο τέλος στο νοσοκομείο. Η δήλωση αυτή του Βάλαντ ανατρέπει εντυπωσιακά τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι εδώ ειδικοί, οι οποίοι αναφέρουν με σιγουριά ότι το 99% σχεδόν των Ισουλευμένων δεν έχει κάνει κανένα εμβόλιο.